εργολάβου είναι 18 μήνες. Εγώ δεν υποστήριξα ποτέ ότι έχω μεταφυσικές ικανότητες να κάνω μια κίνηση έτσι και την ίδια στιγμή που ορίζουμε το έργο ολοκληρώνεται κιόλας. Ασφαλώς θέλει το χρόνο του. Και θα είμαστε πάνω από τις εργασίες για να μην χαθεί ούτε μία ώρα, όχι μία μέρα. Για αυτό κάνει. Δήμαρχε, αυτό το έργο δεν εκτελείται σήμερα. Αυτό το έργο εκτελείται σήμερα. Αν πάτε απέναντι από τον ΟΛΤ, θα δείτε ότι το πεζοδρόμιο ήδη έχει σκαφτεί και ήδη ανακατασκευάζεται. Πάντως, για να μην διαφωνούμε, ασκόπως. Λέω, έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει εργολάβος. Κύριε Μιχαλολιάκο, υπάρχει σύμβαση. Να έρθουμε σε μια άλλη διάσταση, ιδιαίτερη. Γίνονται έργα. Να σας πω κάτι, κυρία Τρέμι, να το πω. Βγάλτε μια τελειώματα. Να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. 100 εκατομμύρια σε 3,5 χρόνια, όπου συνέπεσε και η οικονομική χρεοκοπία της χώρας. Κύριε 12 κύριε χρόνια πριν. Νομίζω ότι αυτό το εξαντλήσαμε. 12 χρόνια λέω πριν. Τα συμπεράσματά τους. Αλλά η προεκλογική μάχη στον Πειραιά έχει μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή εμπλέκεται με έναν τρόπο ο Ολυμπιακός. Σας κατηγορούν λοιπόν εσάς ότι είστε απέναντι στον Ολυμπιακό, ότι ημεροληπτείτε ως προς τον Ολυμπιακό και βεβαίως το άλλο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μόρελη συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο του κόσμου του Ολυμπιακού. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, μπορείτε να μας απαντήσετε? Θα σας απαντήσω ήρεμα πάλι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κόμμα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι παράταξη. Ο Ολυμπιακός είναι στην ψυχή όλων των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη ομάδα που γεννήθηκε στον Πειραιά, που λαμπρύνει με την δραστηριότητά της και με τις επιτυχίες της ολόκληρη την Ελλάδα και που έχει την πλειοψηφία των Ελλήνων ως θερμούς υποστηρικτές της. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τον Ολυμπιακό ως παράταξη για να διχάζουμε. Ο Ολυμπιακός ενώνει. Ποιος τον χρησιμοποιεί ως παράταξη για να διχάζει? Δεν το Μοραλής. Λέω εγώ. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί θα είναι τουλάχιστον οι 40 από τους 49 δημοτικούς συμβούλους. Ποιος τον χρησιμοποιεί για να διχάζει? Και οι υπόλοιποι μπορεί να είναι εθνικοί, μπορεί να είναι Ατρόμητος Πειραιός, μπορεί να είναι Αργοναύτες, αλλά η υπερηφάνεια του Πειραιά είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, ακούστε με, ο Ολυμπιακός γιατί τα έχει μαζί σας όμως? Ορίστε. Ο Ολυμπιακός γιατί τα έχει μαζί σας? Ο εκάστοτε πρόεδρος της ΠΑΕ, αν τα έχει μαζί μου, δεν είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Τελεία και παύλα. Και δεν πρόκειται εγώ να συνεχίσω αυτήν την αντιπαράθεση. Ακούστε με, να το πω καθαρά. Να ρωτήσω κόντρα, όμως και τον κύριο κόντρα, Μόρελ, κυρία Τρέμη, η κόντρα θέλει τουλάχιστον δύο. Και εγώ δεν προσφέρομαι. Αντίπαλός μου είναι μόνο τα προβλήματα του Πειραιά. Κύριε Μόρελ, για πέστε μας, γιατί εδώ κατάλαβα ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν θέλησε βέβαια να το πει, αλλά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι σας κατηγορεί ότι εσείς διχάζετε τον Ολυμπιακό. Δεν το είπε, τον ρωτήσατε δύο φορές, δεν το είπε βέβαια, αλλά αν καταλάβατε αυτό να απαντήσω. Και αφορά, δεν μπορεί κανείς να το πετύχει, αν το θέλει. Όσον αφορά τα έργα, για να κλείσω. Επειδή εδώ όχι, μην πάμε τώρα στα έργα, περάσουμε στο Ολυμπιακό. Επειδή εδώ δεν μπορεί ο πολίτης να πιστέψει τον ΑΒ, νομίζω ρωτήσουμε οποιοδήποτε πολίτη του Πειραιά να μας πει πόσα και ποια έργα εκτελούνται αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, προσπαθώ εδώ και 30 μέρες που έγινε η ανακοίνωση τη δικιά μας υποψηφιότητας να αποσυνδέσω τον Ολυμπιακό από την προεκλογική αυτή μάχη, να το πω έτσι, αντιπαράθεση. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος αναφέρει τον Ολυμπιακό συνεχώς σε αυτές τις 30 μέρες. Μάλλον είναι ο κ. Μιχαλολιάκος που το κάνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν παίζει κανένα ρόλο στην εκλογική διαδικασία. Υποτιμούμε τον Πειραιά ότι αν νομίζουμε θα ψηφίσει τον Α ή τον Β δήμαρχο με βάση το κριτήριο το τι ομάδα είναι. Δεν είναι έτσι. Αυτό που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι που και εγώ που ηγούμε του ψηφοδελτίου και κάποιοι άλλοι που είναι μαζί μου στο συνδυασμό προερχόμαστε από τον Ολυμπιακό. Έχουμε δουλέψει για τον Ολυμπιακό, έχουμε ξεπεράσει αντιθέσεις και κόμματα για τον Ολυμπιακό, έχουμε βάλει στόχους και τους έχουμε επιτύχει. Όμως, κύριε Μόρα, έχει γεννηθεί ένα ερώτημα. Αυτή την νοοτροπία, κύριε Τσίμα, θέλουμε να μεταφέρουμε, η αλήθεια είναι, και στο Δήμο. Και δεν θα απολογηθούμε, αν μην τι άλλο, γιατί έχουμε δουλέψει σκληρά για τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή μου με αξιοπρέπεια και με ήθος. Και έχουμε προσφέρει και στην πόλη με τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Γιατί ο Πειραιώτης, η ανάταση που παίρνει, είναι από τον Ολυμπιακό. Μπορώ εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί κάνουμε και πιο ζωντανή. Για τον Ολυμπιακό. Ευχαρίστω. Μία ερώτηση μόνο. Παρακαλώ. Κατά την άποψη ημών, με ύψιλον, της ομάδας που συγκροτεί το συνδυασμό σας, τα πράγματα στον Πειραιά είναι σήμερα καλύτερα ή πριν το 10? Τα πράγματα στον Πειραιά είναι κάκιστα.